Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σήμερα το πρωί στο συνεδριακό κέντρο του ΟΛΠΑ στο λιμάνι Πατρών, στο νέο λιμάνι Πατρών, κατά την οποία ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδος, υποστράτηγος Φώτης Τσόλκας, παρουσίασε την επέκταση του θεσμού των κινητών αστυνομικών μονάδων στη Δυτική Ελλάδα. Αποφυγείται από ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα με κατάλληλο εξοπλισμό, στελεχώνεται από τρεις αστυνομικούς, ένας της τάξης, της τροχέας, της ασφάλειας, τον οποίο ένας είναι ανακριτικός υπάλληλος για προανακριτικά καθήκοντα. Το κλιμάκιο εδώ που υπάρχει της αστυνομίας, στο γραφείο Αρμοδαπών, είναι και αίτημα του αντίστοιχου τμήματος του λιμανιού, του αντίστοιχου τμήματος ασφαλείας. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η ασφάλεια του πολίτη είναι μίζωτερη. Είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα δικαίου, είναι θέμα συνοχής της κοινωνίας. Οι αστυνομικοί θα ακολουθούν συγκεκριμένο δρομολόγιο, το οποίο θα εκπονείται σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες. Ο αετός της αστυνομίας μάλιστα είναι ήδη έτοιμος να πετάξει το αμέσως προσεχές διάστημα στις απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, καθώς ήδη τα πληρώματα που θα στελεχώνουν τις κινητές αστυνομικές μονάδες έχουν ήδη επιλεγεί. Τα βανάκια σήμερα φεύγουν από το συνεργείο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την Νότια Ελλάδα και από σήμερα θα γίνονται οι παρουσιάσεις στις αστυνομικές διευθύνσεις των νομών. Αποσκοπώντας στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε απομακρυσμένες περιοχές, τη βελτίωση σε ικανοποιητικό βαθμό της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών και τη διασφάλιση της άμεσης επιχειρησιακής ανταπόκρισης σε ζητήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Σήμερα με πολύ χαρά βλέπουμε ότι η αστυνομία κάνει όλες εκείνες τις προσπάθειες που χρειάζονται για να αρχίσει ο πολίτης να αισθάνεται κλίμα ασφάλειας. Η κινητή αστυνομική μονάδα θα αποτελεί στην ουσία ένα κινούμενο αστυνομικό τμήμα, το οποίο θα καλύπτει μεγάλη ενταπτική έκταση των απομακρυσμένων περιοχών της περιφερίας μας. Υπάρχουν καθορισμένα δρομολόγια και συγκεκριμένες ημέρες που μονάδες θα πηγαίνουν σε κάθε περιοχή, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν πότε θα βρίσκεται η κινητή αστυνομική μονάδα στην περιοχή τους για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Στην Αχαΐα υπάρχει καθορισμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Οι γυναίκες και οι άνδρες της τοπικής Ελλάς που θα συμμετέχουν θα δουλεύουν πρωί και απόγευμα στην τακτική περιπολία. Δεν θα συμμετέχει ψυχολόγος, αλλά εάν προκύψει κάποιο περιστατικό, υπάρχει σχεδιασμός για συμμετοχή ειδικού επιστήμονα.